πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη η τιμή πρωθυπουργέ που κάνεις. Μα είσαι κι εσύ στα ιστορικά, ανόγια και δεν χάνεις. Ό,τι φορά πρωθυπουργός, τετραετία κλείνει. Και ούτε περιθώρια τον αλωνό αφήνει. Έτσι βάζε πάντα. Τώρα πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε επί ίσης ώρες μια ξεκάθαρη απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση, καθώς οι δικές μας οι διεκδικήσεις είναι σαφείς, αποτυπώνονται με σαφήνεια στο ομόφωνο πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε άμεσα στη ρηματική διακοίνωση και θα περιμένουμε την απάντησή τους για το αν θα υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε το χρέος όλων μας απέναντι στην ιστορία. Δεν είναι χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Είναι χρέος απέναντι στην ιστορία. Η ανακατασκευή του δρόμου Ηράκλειο-Ανόγια αποτελεί μία από τις προτεραιότητες και ένα από τα δίκαια αιτήματα τα οποία μου έχει θέσει ο Δήμαρχος. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Υποδομών έχει ήδη υπογράψει την υπουργική απόφαση για την δέσμευση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η δημοπράτηση για την επαναχάραξη και ανακατασκευή του τμήματος του δρόμου Ανόγιων Ηρακλείου από τα Ανόγια ως και την περιοχή Κυλιστό. Θερμή ήταν η υποδοχή του Πρωθυπουργού.